3-1, την καλή παράδοση που έχει τα τελευταία 4 χρόνια στη Ριζούπολη. Με συνεχείς νίκες, μάλιστα, έχει με τη γειτονική της ομάδα ο δικέφαλος του Νότου. Να δούμε τώρα τις καλύτερες στιγμές από αυτή την σημαντική αναμέτρηση σε περιγραφή του συναδέλφου Γιάννη Καραλή. Την παλιά του Βλάχου. Η μπάλα περνάει από όλους, την κίνηση ο Δημητριάδης. Ωραίο το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Μίνου. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα στο 10ο λεπτό. Εδώ ο Βασίλης Δημητριάδης. Δεν έχει κανένα συμπαίκτη του κοντά για να τον βοηθήσει, πήγε ο Μητρόπουλος. Ο αλλάζει και πάλι με το Σκοπιανό μέσο. Η σέντρα από το Σαβεύσκι. Λάθος από τον Ποζαπαλίδη, ο Αλεξανδρής μόνος του. Περνάει την μπάλα από το Μίνου και κάνει το 1-0. Να λοιπόν που αναπάντεχα η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ήταν η ενέργεια από το Σαβεύσκι που άλλαξε με τον Μητρόπουλο. Σέντραρε προς την περιοχή, ο Ποζαπαλίδης προσπάθησε να διώξει. Έκανε τσάφ, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Η μπάλα πέρασε κάτω τα πόδια του. Ο Αλεξανδρής πλάσαρε τον εξερχόμενο Μίνου, έτρεξε από κοντά, βλέπετε, και στέλνει την μπάλα στο βάθος εστίας του Απόλλωνα. Η ΑΕΚ προηγείται 0-1 στο 29. Εκτελεί το νέο κόρνερ Σαβεύσκι αλλάζοντας με τον Αγορογιάννη. Του ξαναδίνει την μπάλα όλο το χώρο Αγορογιάννης για τη σέντρα που πέρασε. Η εκπληκτική απόκρουση του Μίνου στην πολύ δυνατή κεφαλιά του Δημητριάδη λίγο πριν συμπληρωθεί το 40 λεπτό του αγώνα. Το φάουλ εκτελεσμένο από τον Αγορογιάννη. Ο Αλεξανδρής στην κεφαλιά. Ο Μίνου πέφτει και μπλοκάρει εντυπωσιακά. Ωραία ενέργεια από τον Ποζαπαλίδη που έχει χώρο μπροστά του. Κάνει το 1-2 με το κεφάλα που μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει, πέφτει ο Ατματζίδης. Είναι μόνο στο απέναντι στο άδειο τέρμα και ισοφαρίζει 1-1. Ο Τζούρτζεβιτς ήταν η έξοχη συνδυασμένη προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα από τα αριστερά. Η σέντρα που βρήκε δύο αμυντικούς ΑΕΚ να γλιστρούν. Τον Ατματζίδη να χάνει την μπάλα και ο Τζούρτζεβιτς ήρθε να τη στείλει με δύναμη στο βάθος εστίας του γκολκίπερ της ΑΕΚ που είχε εξουδετερωθεί. Δείτε εδώ, παρά την προσπάθεια του Κασάπη που ήταν πάνω στη γραμμή και του Καραγιάννη που δεν πρόλαβε, ισοφαρίζει ο Απόλλωνα στο 52. Το φάουλ για την ΑΕΚ εκτελεσμένο από τον Αγορογιάννη και να το δεύτερο γκολ. Το 2-1 από τον προωθημένο Μανολά. Μέσα σε ένα λεπτό η ΑΕΚ ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Στο φάουλ που εκτέλεσε ο Αγορογιάννης από δεξιά, ο προωθημένος Μανολάς. Δείτε και πάλι πώς χαμηλώνει, φτάνει πρώτος στην μπάλα και με ψαράκι κεφαλιά. Νικάει από κοντά το Μίνου, η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα με 2-1. Από το λάθος του Ποζαπαλίδη, η μπάλα τελικά φτάνει στο Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης με τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Ιωάννου, έξοχη πάσα του για τον Κασάπη που κάνει αυτή την επικίνδυνη σέντρα σουτ. Την μπάλα φεύγει out. Ο Αγορογιάννης βγάζει για τον προωθημένο Σαμπανάτζοβιτς, χωρίς αντίπαλο Σαμπανάτζοβιτς. Αφήνει την μπάλα πίσω για τον Δημητριάδη, ο Μητρόπουλος. Κάνει την ευκαιρία ο Δημητριάδης να νικήσει το Μίνο από κοντά. Η ΑΕΚ που πιέζει με τον Σαβεύσκι να αλλάζει την μπάλα με τον Σαμπανάτζοβιτς. Να βγαίνει στο κενό χώρο. Ο Σαβεύσκι μέσα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος από την αντικανονική ενέργεια του Κοβάσεβιτς και ΑΕΚ κερδίζει πέναλτι. Είμαστε στο 72ο λεπτό του αγώνα και η πρωτοπόρος εδώ στην ανατροπή του Σαβεύσκι και την προβολή του Κοβάσεβιτς κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία να κάνει 3 τα γκολ της. Δείτε και πάλι το κακό κοντρό του Σαβεύσκι αλλά είναι απέναντι από το Μίνου. Βάζει στο πόδι του Κοβάσεβιτς. Ο διαιτητής υποδεικνύει την εσχάτη των ποινών. Φτάσαμε στο 73ο λεπτό. Ο Αλεξανδρής θα νικήσει το Μίνου. Κάνει το 1-3 για την ΑΕΚ και 14 τα προσωπικά του τέρματα στο πρωτάθλημα. Με 2 γκολ σήμερα του Αλέκου Αλεξανδρή η ΑΕΚ κάνει 3 τα δικά της τέρματα. 77ο λεπτό. Το δεύτερο κόρνερ του Απόλλωνα στο παιχνίδι. Από τον Κοβάσεβιτς εκτελεσμένο στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που ο Κεφαλάς πιάνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μπόσκοβιτς στο γυριστό δυνατό σουτ πάνω από την εστία του Ματζίδη. Καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Η μπάλα φτάνει στον Νικολαίδη που το κυνηγάει ο Βλάχος. Ο Βλάχος προσπαθεί να βάλει και το σώμα. Τον Νικολαίδης μπαίνει προς την περιοχή πιεζόμενος. Φτάνει στη μικρή περιοχή, κάνει τη σέντρα σουτ. Δεν προλαβαίνει να βάλει το πόδι το Κοβάσεβιτς και είναι κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα να μειώσει το σκορ. Στη Ριζούπολη, 83ο λεπτό. Το σκορ 1-3 για την φιλοξενούμενη ΑΕΚ. Εκτελεί το φάουλο Κοβάσεβιτς. Διώχνει ο Βλάχος με το κεφάλι. Επιμένουν οι παίκτες του Απόλλωνα, μπαίνει στη φάση ο Τζούρτζεβιτς, προσπαθεί και ο Κεφαλάς που έχει προωθηθεί. Το σούτ από τον Κοβάσεβιτς, η μπάλα ελάχιστα out, ενώ είχε μείνει άγαλμα ο Τζούρτζεβιτς.